Για τις επιπτώσεις του Brexit στο ελεκτικό επάγγελμα θα μιλήσω με τον κύριο Κυριάκο Ιορδάνους, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ. Κύριε Ιορδάνους, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ποια είναι τα προβλήματα λοιπόν που υπήρξαν από το Brexit όσον αφορά το ελεκτικό επάγγελμα? Να ξεκινήσουμε με την αναγνώριση των certification, αν θέλετε, των ελεκτών. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για έναν σχετικά δύσκολο θέμα το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε. Να τα πάρω έτσι λίγο χρονικά τα πράγματα. Να πούμε ότι η προετοιμασία η οποία έχει κάνει και ο Σύνδεσμος αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες εδώ στην Κύπρο ήταν στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων που μας είχαν δώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω επαφών που είχαμε στην Κύπρο μαζί τους, καθώς και μέσω από την έκδοση γραπτών οδηγιών προς τη χώρα από το 2018, τα οποία έμειναν όλα αναλύωτα μέχρι και τα Χριστούγεννα πέρσι. Η κατεύθυνση αυτή έλεγε ότι ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο για τα θέματα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων θα ήταν μία τρίτη χώρα. Τα 26 του μήνα όμως, του Δεκέμβρη, όταν είχαμε δει την νέα συμφωνία, δεν ήταν ακριβώς αυτό το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο έγγραφο. Ναι, μεν αποχωρεί η Αγγλία, γίνεται τρίτη χώρα από τη μια, αλλά από την άλλη δεν είναι με τους όρους που περιγράφονται στις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από τρίτες χώρες. Οπότε εδώ για την Αγγλία έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και εδώ δημιουργείται έτσι λίγο η επιπλοκή. Ωραία. Σύμφωνα με τη συμφωνία καταργείται, σταματά, πάει να ισχύει η άμεση αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που εκδόνται από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, όσοι ήταν κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων τίτλων, οι οποίοι τίτλοι σε αρκετοί ήταν ρητά, αναφερόμενοι μάλιστα και μέσα στον νόμο 31 του 2008 της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούσε τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας, πάβουν να ισχύουν από την 1η-1η του 2021. Μιλάμε για τους τίτλους που θα αποκτηθούν μετά την πρώτη χρόνου. Ναι. Οπότε αυτό επηρεάζει λογιστές, επηρεάζει μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, αρχιτέκτονες. Άρα όλους τους τομείς, τους κλάδους που παίρνουν... Ομάδες. Ναι, δεν είναι μόνο λογιστές. Άρα όλους τους τομείς, κύριε Ιορδάνους, που μπορούν να κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους αναγνωρισμένους από σώματα της Αγγλίας. Ναι, ναι. Τα ακαδημαϊκά προσόντα έχουν διευθετηθεί, οπότε δεν τίθεται θέμα ακαδημαϊκών προσόντων. Οπότε είναι οι επαγγελματικοί τίτλοι και πώς κάποιος μπορεί να ασκήσει το ένα επάγγελμα ως κάτοχος τέτοιων τίτλων. Και στην Κύπρο λειτουργούμε με έναν καθεστώς, ειδικά οι επαγγελματικοί φορείς, στη βάση των επαγγελματικών προσόντων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα της συμφωνίας λέει ότι μπορεί να γίνει η αναγνώριση αυτή, αλλά όχι σε επίπεδο κράτους μέλους και όχι σε επίπεδο αντιστοίχων οργανισμών όπως θα ήταν αν ήταν μια τρίτη κανονική χώρα. Οπότε ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης πλέον? Να σας πω. Όπως γράφει μέσα συμφωνία, οι αρμόδιες αρχές ή τα επαγγελματικά σώματα θα πρέπει να αποταθούν στο Partnership Council, όπως ονομάζεται. Είναι έναν όργανο το οποίο έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί μέσα από τη συμφωνία, στο οποίο συμμετέχουν τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου και το οποίο θα αποφασίζει σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο την αναγνώριση των αγγλικών επαγγελματικών προσόντων και άλλων τέλος πάντων προσόντων που θέλει να αναγνωρίσει. Οπότε το τι έχουμε τώρα, έχουμε μία αλλαγή του status quo που ισχύει και σε άλλες χώρες, για άλλες τέτοιες χώρες, όπου το κάθε κράτος μέλος είχε τέτοια κριτική ευχέρεια στη βάση
δικών του κριτηρίων και της συμβατότητας των στοιχείων του κάθε προσόντος να τα γνωρίσει με τα δικά του στην Κύπρο. Τώρα πάει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να γίνεται η υποβολή σε αυτόν το Joint Partnership Council, όπως λέγεται, για να εγκρίνει εκείνο. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν έχει συσταθεί, αποτελείται από πολλές επιτροπές και δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαδικασία κάτω για να μπορέσει να ακολουθηθεί. Συνεπώς, δημιουργείται μια ασάφεια, δημιουργείται μια βεβαιότητα και ως προς το χρόνο τέλος πάντων λειτουργίας αυτού του Συμβουλίου και στο χρόνο έγκρισης. Έχετε κάποια πληροφόρηση είτε από τις ευρωπαϊκές αρχές είτε από την κυβέρνηση πότε θα είναι έτοιμος αυτός ο οργανισμός? Δυστυχώς αυτό δεν μπορώ να το πω. Είμαστε σε επαφή ασφαλώς με όλα τα αρμόδια υπουργεία, ξεκινώντας από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εξωτερικών για την άμεση ανταπόκριση του στο κάλεσμα μας. Με το Υπουργείο Εργασίας, με το Υπουργείο Οικονομικών, με την Αρχή Δημόσιας Υποψίας του Ελεκτικού Επαγγέλματος, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα με το ΚΕΔΕΟ που έχει διατρίψει και αυτό πάνω στο αντικείμενο. Και επίσης με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ στην Κύπρο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση. Τι σας έχουν πει, μέχρι τώρα, κύριε Ιορδάνους, τι έχετε μάθει από τις επαφές σας? Δεν έχει οποιαδήποτε ξεκάθαρη τοποθέτηση επί του θέματος. Οπότε αναμένουμε να δούμε και την πληροφόρηση άλλη θα συλλέξουμε. Εκείνο που είναι σημαντικό να σας πω, κύριε Ιορδάνους, επηρεάζει καθόλου την εργοδότηση ελέγχτων στις επιχειρήσεις στην Κύπρο? Να σας πω σιγά-σιγά. Εκείνο όμως που το οποίο είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η συμφωνία που συνομολογήθηκε, ουσιαστικά υπογράφτηκε 30 του Δεκέμβρη για την αποχώρηση του Μηνό Βασιλείου, είναι προσχέδιο ακόμα και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχήν Απρίλη. Οπότε είναι σίγουρος ότι τόσο οι ειδικοί το δικό μας κράτος, όσο και άλλα κράτη, θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες βελτιώσεις ή να ξεκαθαρίσουν ή να διευκρινίσουν πολλά σημεία τα οποία ενδεχομένως να είναι αβέβαια. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα χρειαστούμε πρόσθετο χρόνο για να αποκρισταλώσουμε την κατάσταση. Τώρα, ο ΣΕΛΚ τι κάνει, για να απαντήσω σιγά-σιγά στο ερώτημα σας με την εργοδότηση και στην αναγνώριση. Ο ΣΕΛΚ, όπως ξέρετε, είναι ένας αντίστοιχος επαγγελματικός οργανισμός για το λογιστικό επάγγελμα με τους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αμοιβιότητα στην αναγνώριση με όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς και έχει και λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια σε συνεργασία με το σώμα των Αγγλικών του ACCA έναν δικό του σχέδιο εξετάσεων. Οπότε ουσιαστικά μπαίνει μπροστά πλέον το δικό μας το σχέδιο σε πιο έτσι, ας το πούμε, δυναμική χρήση. Ήδη έχει πέραν το 2.500 φοιτητών. Οπότε ουσιαστικά ο ΣΕΛΚ έτσι αναδιπλώνεται για να αναδείξει τις δικές του εξετάσεις, να μην υπάρχει τόση εξάρτηση πλέον από τρίτες χώρες και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε επίσης σε επαφές και με το άλλο μεγάλο αγγλικό Ινστιτούτο, το Institute of Chartered Accountants in England and Wales, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε και εκεί μια παρόμοια ρύθμιση για να διασφαλίσουμε τους φοιτητές. Να πούμε ότι τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία μπορεί κάποιος να συνεχίσει να τα παίρνει από την Αγγλία μπορεί να πάρει κανονικά. Δεν επηρεάζεται η σπουδή τους. Απλά σταματά η άμεση αναγνώριση τους στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, σε ό,τι αφορά την εργοδότηση εκπαιδευόμενων λογιστών, είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε και με τους μεγάλους εργοδότες, να δούμε πώς αυτό θα πάει παρακάτω. Όμως, μέσω των δικών μας, ξαναλέω, διαδικασιών σας ΣΕΛΚ, υπάρχει έτσι μια πολύ πολύ καλή περίπτωση να αποφύγουμε ανεπιθύμητα ίσως προβληματικές καταστάσεις.
Εκείνο που είναι σημαντικό να ξεκαθαριστεί. Παρακαλώ, και ολοκληρώστε με αυτό. Ναι, ναι. Εκείνο που πρέπει, να γίνει είναι μόλις έτσι από αρχίσει να γίνεται μια πιο καθαρή ανάλυση, ανάγνωση και αποσαφήνιση της συμφωνίας, θα πρέπει οι αρμόδιες κυπριακές αρχές, και δεν είναι ο ΣΕΛΚ, είναι άλλες αρμόδιες αρχές, όπως είναι η Επιτροπή για Αρχή Δημοσιοποθεσίας του Ελεκτρικού Επαγγέλματος, να προβεί σε αντίστοιχες συμφωνίες με τα Financial Reporting Council της, του Ηνωμένου Βασιλείου, για να βρούμε, ξεκινήσει μια συνεργασία, έναν MOU μαζί τους, ούτως ώστε να προχωρήσουμε σιγά σιγά και σε μια ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες ελεκτές ή τους νέους ελεκτές οι οποίοι θα έρχονται στην Κύπρο. Εκείνο που είναι επίσης σημαντικό και κλείνω είναι ότι η συμφωνία προβλέπει να γίνεται οποιαδήποτε συμφωνία να γίνεται μεταξύ επίπεδων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αγγλίας. Και είναι κάτι έτσι που περιπλέκει λίγο την κατάσταση. Παρακολουθούμε τα θέματα λοιπόν, κύριε στενά από κοντά με συγχωρείτε, και είμαστε στη διάθεσή σας. Αναμένουμε λοιπόν, κύριε Ιορδάνου, σε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση σας σήμερα στην εκπομπή μας και όλη την πληροφόρηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.